Στο Σότσι συναντιέται ο Ερντογάν με τον Πούτιν, είναι η συνάντηση της ημέρας, και στη Βουλή ξανασυναντιέται ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Μπόρις Τζόνσον, με τους βουλευτές στην προσπάθεια να περάσει την συμφωνία που έκανε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την καινούργια συμφωνία. Σας έλεγα προηγουμένως, η προσπάθειά του να πάρει μια ψήφο επί της αρχής, ένα ναι ή ένα όχι, απέτυχε, άρα έφερε από χθες τον εφαρμοστικό νόμο και αυτός θα συζητηθεί. Ο Τζόνσον θα ήθελε να συζητηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Η Βουλή, μάλλον, θα προσπαθήσει να καθυστερήσει. Θα δούμε τι θα γίνει και ακριβώς για να δούμε τι θα γίνει και τι σημαίνουν όλα αυτά. Παρακάλεσε τον κύριο Δημήτρη Γιαννουλόπουλο, που είναι καθηγητής νομικής στο Goldsmiths του Λονδίνου και είναι επικεφαλής μιας δεξαμενής σκέψης που έχει τίτλο Britain in Europe, του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη δηλαδή. Καλημέρα, κύριε Γιαννουλόπουλε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί κάποια να κάνει κανείς μια πρόβλεψη αν υπάρχει πιθανότητα αυτή η νέα συμφωνία να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και μάλιστα εγκαίρως. Νομίζω ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά τους τελευταίους μήνες φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανατροπή σημαντική πολιτικών ισορροπιών. Mm. Φαίνεται δηλαδή ότι η συγκεκριμένη συμφωνία έχει αυξημένες, πολύ σοβαρές πλέον πιθανότητες να ψηφιστεί. Οι τελευταίες εξελίξεις αυτό δείχνουν, ότι πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Mm. Α, μάλιστα. Και συνεπώς, η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα μας βρίσκει στο Κοινοβούλιο, όπως αναφέρατε, mm. με την εισαγωγή του νομοσχεδίου ως προς την συμφωνία, και το οποίο φαίνεται πλέον ότι έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα, για παράδειγμα, η Financial Times σήμερα το πρωί, αλλά και η Guardian, ότι έχει μια πλειοψηφία 5 βουλευτών. Όπως ξέρετε, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, αλλά είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες αυτή τη στιγμή. Κοιτώντας την ίδια τη συμφωνία, γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν είναι καλή, αν είναι κακή, αν είναι καλύτερη από εκείνη που είχε κάνει η Τερέζα Μέη, αν είναι η ίδια, αν είναι χειρότερη. Έχετε μια οριστική γνώμη, έχετε καταλήξει σε μια γνώμη για τη συμφωνία την ίδια? Η συμφωνία είναι παρεμφερής. Η συμφωνία θα πρέπει να είναι παρεμφερής με αυτή την οποία είχε φέρει η Τερέζα Μέη στο Κοινοβούλιο. Οπότε είναι και λογικό το ερώτημα γιατί ένα Κοινοβούλιο το οποίο στην ουσία την καταψήφισε τρεις φορές, αυτή τη στιγμή υποστηρίζει με αρκετά μεγάλη θέρμη τη συμφωνία την οποία φέρνει ο Μπόρις Τζόνσον. Εκεί είναι ενδιαφέροντα από κάποια παιχνίδια που έχουν επεχθεί δηλαδή τους τελευταίους μήνες. Όσον αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το σημείο ότι πρόκειται για συμφωνία η οποία στην ουσία προετοιμάζει το έδαφος για την μετέπειτα φάση όσον αφορά τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και από την πλευρά αυτών που υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μια καλή συμφωνία, γιατί στην καλύτερη περίπτωση μιλούμε για 7% πρόβλημα όσον αφορά το ΑΕΠ, ότι θα υπάρξει μια απώλεια δηλαδή μέσα στα επόμενα 15 χρόνια αυτού του ύψους, και η οποία φυσικά σε σχέση με την τωρινή οικονομική κατάσταση, την τωρινή συμφωνία, με το τωρινό καθεστώς, είναι πολύ πιο επώδυνη. Δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Εδώ δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εχθρός του καλού ή του σχετικά καλού που είναι η τωρινή συμφωνία είναι το καλύτερο, που είναι το status quo, δηλαδή παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά μπορεί κανείς με κάποιο ρεαλισμό να υποστηρίζει ότι η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να έχει έστω και μια αμυδρή πιθανότητα να επικρατήσει? Δύσκολα μπορεί πλέον κάποιος να κάνει αυτή την πρόβλεψη. Θα περάσουν όμως, θα προταθεί αυτή τη στιγμή κάποια σχετική, θα υπάρξει πρόταση σχετικά με δεύτερο δημοψήφισμα στο Κοινοβούλιο, ναι, μέσα στις επόμενες μέρες. Η προβλέψη όμως είναι ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να υποστηριχθεί αυτή και να περάσει η συγκεκριμένη τροπολογία. Το ίδιο ισχύει και σχετικά με την Τελωνιακή Ένωση, η οποία θα είναι μια άλλη εναλλακτική λύση, μια άλλη τροποποίηση η οποία θα προταθεί. Όμως και πάλι σήμερα, σύμφωνα με ό,τι ισχύει αυτό το πρωί, δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει υποστήριξη για την συγκεκριμένη τροποποίηση. Μάλιστα. Και στο βάθος διαβάζω και ακούω όλη αυτή τη συζήτηση για το κατά πόσον η λύση για το περίφημο backstop, δηλαδή για το πώς θα λυθεί το θέμα για τη σχέση της Βόρειας Ιρλανδίας με την υπόλοιπη Ιρλανδία, οδηγεί στο τέλος του δρόμου σε μια προοπτική επανένωση της Ιρλανδίας, συνεπώς απώλειας των 6 κομιτιών του Βορρά της Ιρλανδίας για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σας φαίνεται πιθανό, σας φαίνεται λογική αυτή η συζήτηση? Μου φαίνεται απολύτως λογική.
Εκεί πάλι επιστρέφουμε στην ιδέα του εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο εχθρός του καλού, είναι το εχθρός της νέας συμφωνίας, είναι στην ουσία το status quo. Αυτή τη στιγμή η νέα συμφωνία δημιουργεί πολύ σοβαρούς κινδύνους, τόσο αναφορικά με τη Βόρεια Ιρλανδία, με την πιθανή επανένωση, από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου τουλάχιστον. Ναι, ναι, κίνδυνος για το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και όσο και από την πλευρά της κατάστασης στην Σκωτία, η οποία, όπου μάλλον υπάρχουν πολύ σοβαρές φιλοευρωπαϊκές τάσεις. Επομένως, για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα, κυρίως μέσα στον χώρο του Συντηρητικού Κόμματος, θέτουμε αυτή τη στιγμή εν αμφιβολία σε σοβαρό βαθμό το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αυτό υφίσταται αυτή τη στιγμή. Ακόμη και την εδαφική ακεραιότητα, θέλω να πω, την συνοχή, στην κυριαρχία πάνω στο σύνολο αυτού που σήμερα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, ενδιαφέρον, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μάλιστα, κύριε Γιαννουλόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή ημέρα.